Όλη τη μέρα στη δουλειά δεν μπόρεσε να συγκεντρωθεί. Ήταν η προσμονή που έκανε το χρόνο να κυλάει βασανιστικά αργά. Δεν ήταν και μικρό πράγμα. Κάθισε και μέτρησε τα χρόνια για μια ακόμη φορά. Τα χρόνια που πέρασαν από τότες. 65 ολόκληρα χρόνια. Πότε μωρέ ήταν πιτσιρίκια και έπαιζαν ανέμελα στο ρέμα της πικροδάφνης στο φάδιρο, κυνηγώντας πεταλούδες, μαζεύοντας χρυσόμυγες και κλέβοντας αχλάδια από το χτήμα του Μπαρμπαθωμά. Οι απέραντες αλάνες είχαν γίνει τώρα μια απρόσωπες πολυκατοικίες και οι κάτοικοι όλοι άγνωστοι μεταξύ τους. Ποιος ζει, ποιος πεθαίνει. Προχθές ήταν που κάποιοι μιλούσαν στο μίνι μάρκετ. «Ρε εσύ, ξέρεις ποιος πέθανε?» «Ποιος?» «Ο Νίκος». «Ποιος Νίκος?» «Ο ψηλός, με το μουστακάκι». «Αυτός, ρε, με το κόκκινο το γιώτα». «Α, έτσι γνωρίζονταν τον τώρα οι άνθρωποι. Αυτός με το κόκκινο το γιώτα, αυτός με το σκυλί το λαμπραντόρ». Τα ζεστά αυγουστιάτικα απογεύματα πήγαιναν για μπάνιο στην παραλία στο Καλαμάκι και αργότερα στο σπίτι έπαιζαν όλα τα παιχνίδια εκείνου του λαλισμόνου του παιδικού ρεπερτορίου. Μπερλίνα, στρατιωτάκια κούνητα και μίλητα, βασιλιά τη δουλειά. Έρχονταν ο ξάδερφός του από την Αθήνα για να παραθερήσουν στην εξοχή. Αυτό ήταν το φαλήρος τότε. Εξοχή. Περνούσαν δύο αλυσμόνητους μήνες μαζί ζώντας την τρέλα των παιδικών χρόνων. Και κάποτε όλα τέλειωναν, καθώς θα άρχιζαν τα σχολεία και ερχόταν η στιγμή του αποχαιρετισμού. Άντε, του χρόνου πάλι. Και το δάκρυ έτρεχε κορόμιλο. Έκλαιγαν οι μικροί, έκλαιγαν και οι μεγάλοι, ώσπου δεν άργησαν να έρθει και ο μεγάλος αποχαιρετισμός. Η φτώχεια που μάστιζε τότε μετά τον πόλεμο τη χώρα οδήγησε τους γονείς του Πέτρου να το στείλουν στην Αμερική, να έχει καλύτερη τύχη το παιδί. Με αυτά και αυτά πέρασε η ώρα και επιτέλους ήρθε και το πολυπόθητο τηλεφώνημα από τη γυναίκα του. «Έλα, ήρθε στο σπίτι και σε περιμένει». Τακτοποίησε κάτι τελευταίες εκκρεμότητες, κατέβασε το αερολά, τα κλείδωσε με το χοντρό λουκέτο, ύστερα πήρε το δρόμο για το σπίτι. Άρχισε πάλι να σκέφτεται το πρόγραμμα που είχε ετοιμάσει. Θα τον τριγύριζε στην παλιά τη γειτονιά, εκεί που κάποτε ήταν οι αλάνες και που τώρα είχαν γεμίσει πολυκατοικίες, στο παρκάκι που είχε δημιουργηθεί πάνω από το παλιό ρέμα. Ίσως και να ακούγανε τις χαμένες φωνές των φίλων του που είχαν πια χαθεί, του Μόλκη, του Γιάννη, του Φοντή. Και ύστερα θα τον πήγαινε εκεί που ήταν η παλιά μουδιά που έκαναν μπάνιο εκείνα τα καλοκαίρια. Θα προσπαθούσε να κάνει για λίγο τον τοπογράφο, ξεχωρίζοντας και οριοθετώντας που ακριβώς ήταν το μέρος με τις βαρκούλες και που τώρα πια το είχαν καταπιεί τερατώδεις επιχωματώσεις για να δημιουργηθεί η νέα μαρίνα. Θα έκανε τα πάντα για να ευχαριστήσει τον ξάδερφο. Μέχρι και το αγαπημένο του φαγητό του είχαν ετοιμάσει. Μακαρονάδα με κυμά. Επιτέλους έφτασε στο σπίτι. Άνοιξε και μπήκε στο σανσέρ με ανυπομονησία. Ατέλειωτη του φάνηκε άνοδος. Πρώτος, δεύτερος, τρίτος, τέταρτος. Και κάποτε έφτασε. Μπήκε με λαχτάρα στο σπίτι. Αλλά ποιος είναι αυτός που κάθεται εκεί στο μπαλκόνι? Ένας αγνώριστος μαραμένος γέρος. Τα μάτια του σβηστά. Τα χείλη του τρέμουν ελαφρά. Με κόπο σηκώθηκε και έπεσε στην αγκαλιά του. Ποιος είναι αυτός? «Πέτρο!» ψιθύρισε. Ύστερα το βλέμμα το έπεσε στον καθρέφτη και αντίκρισε τη δική του μορφή. Μια ίδια γερασμένη μορφή. Ένιωσε δυο καυτά δάκρυα να κυλούν στα μαγουλά του. «Ελάτε, η μακαρονάδα είναι έτοιμη», ακούστηκε η φωνή από την κουζίνα.